Φέτος ζούμε το ίδιο έργο όπως και το περσινό καλοκαίρι, που για την εξασφάλιση των κερδών των μεγάλων ομίλων υπέστησε τραγικές συνέπειες εργαζόμενοι και οι τουρίστες. Αυτή είναι η βάση πάνω στην οποία αναπτύχθηκε ο αναπτωλογισμός, αλλά και ο φόβος σε ένα μεγάλο σημαντικό τμήμα του πληθυσμού για τον εμβολιασμό. Η πολιτική της κυβέρνησης στρώνει το έδαφος στην εργοδοσία, να ξεσαλώνει, αφού σε πολλές μεγάλες επιχειρήσεις οι εργοδότες απειλούν με μηνύσεις και με απολύσεις όσους εργαζόμενους δεν εμβολιάζονται και δεν κάνουν διαγνωστικά τεστ, τα οποία καλούν τους εργαζόμενους να πληρώσουν από τη τσέπη τους. Δεν φτάνει δηλαδή που δεν παίρνουν κανένα μέτρο προστασίας, που αρνήθηκαν να παρέχουν σε θέσεις στους εργαζόμενους, τώρα ζητούν και τα ρέστα. Στο όνομα πάντα της εύρυθμης λειτουργίας της εταιρείας, παίρνοντας αέρα από τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για άδειες άνευ αποδοχών, δωράκια στην νεολαία και ποινές του ανεμβολίαστου. Τα συνδικάτα, καθ' όλη τη διάρκεια, πήραν δικά τους πρωτοβουλίες ενημέρωση για την πανδημία, διεκδίκησαν αυξημένα μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό στους κλάδους, στους χώρους δουλειάς, στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σήμερα καλούμε τις συνδικαλιστικές οργανώσεις να πρωτοστατήσουν εκ νέου στην ενημέρωση για να προστατευτεί η υγεία του εργαζόμενου λαού, να εμβολιαστεί, να τηρήσει τα μέτρα προστασίας. Αυτό δεν γίνεται όμως με την ένταση του κυβερνητικού αυταρχισμού και της εργοδοτικής τρομοκρατίας. Το κράτος και η εργοδοσία δεν περιμένουν τον διαχωρισμό ανάμεσα σε εμβολιασμένους και εμβολίαστους για να πετάξουν εκτός εργασίας χιλιάδες εργαζόμενους. Δεν μπορούμε να υιοθετήσουμε αυτόν τον διαχωρισμό ως πρόσχημα για νέες απολύσεις. Οι εκατοντάδες χιλιάδες απολύσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας, οι χιλιάδες εργαζόμενοι που βγαίνουν αυτές τις μέρες από το καθεστώς της αναστολής και μπαίνουν απευθείας στις λίστες του ΟΑΕ, επιβεβαιώνει την ευθυντικότητα κυβέρνησης και εργοδοσίας απέναντι στον εργαζόμενο λαό. Διεκδικούμε άμεσα μέτρα στήριξης του δημόσιου τομέα της υγείας με ενίσχυση σε προσωπικό και υποδομές, επίταξη του ιδιωτικού τομέα της υγείας, καθολικό πρόγραμμα δημόσιου δωρεάν εμβολιασμού με εξαντλητική ενημέρωση, πλήρη προληπτικού έλεγχο και σταθερή παρακολούθηση των εμβολιασμένων στα πλαίσια ενός ενισχυμένου συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Άμεσα μέτρα προστασίας της υγείας των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα σχολεία και στα πανεπιστήμια. Επαναλαμβανόμενα δωρεάν τεστ σε όλους τους εργαζόμενους με αποκλειστική επιβάρυνση του κράτους και των εργοδοτών. Άμεσα μέτρα προστασίας στις αστικές κοινωνίες και στις μεταφορές εν γέννη, με επίκτωση δρομολογία και αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλων. Μέτρα για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, τώρα να εξασφαλιστούν κατάλληλες αίθουσες, να αναλώσουν οι μαθητές της τάξης, να εξασφαλιστεί η καθαριότητα στα σχολεία, να γίνουν προσλήψεις εκπαιδευτικών με βάση τα πραγματικά κενά και τις ανάγκες.